αυτής κύριε συνέλθυνσε τους υπενάντη και ορίσαν το ημί νίκας και τρόπια κατά των πολεμίων και νυν δέσποτα πάνω πράγμα επάκουσον ημών δεωμένους με τη ώρα τα για να πάσοντας ψυχάς των προαναψαμένων πλούς εν σκηνές δικαίων και εν χωραζόντων και πρόσδεξε τας ευχαριστηρίους ημών εντελήσεις. Σκέπασον ημάς εν τη σκέπη των περίπων σου και φρούρι την ίσον αυτήν και πάσαν νήσων πόλην και χώρα, το ελληνικό αρχιπέλαγος Αιγαίων, την Ήπειρον και την Μακεδονία, από επιδρομής κατοφύλων και από πάσης προσβολής εναντίας, εδώ συνήμετε καν τον νόμο σου και πορεύεστε, Κύριε, τα διαβήματά σου. Την συνειρήνη και την συνευλογία γνώρισε εκείν, Κύριε, ο Θεός ημών, και κατάπρεψον τη χάρη σου και τον φωτισμό σου επί τους πιστούς των αρχών των ημών, των φιλόχριστων στρατών και πάντα των ευσεβή λαών σου. Πρεσβείες και ηγεσίες της υπερευλογημένης δεσποίνης ημών και ο τόπου. Οι εργάτες του λιμανιού πηγαίνουν στις 11:30 για φαγητό. Επειδή ο καιρός ήταν ο Θεός, σκέπασαν τα μπάλια από πάγους απλούς απλώθηκαν οι μουσαμάδες με το σύμβος του Εκλούσταν. Η δε σημαία ήταν ανοιχνημένη στο πνευναίο κατάλληλο του. Ήταν 12 παραδέκα περίπου. Όταν είχε έτσι μαχημικό αεροπλάνο, τάξαν την ατμόσφαιρα. Το λιμάνι έχασε την ησυχία της καθημερινότητάς του. Από τις βόλτες που άρχισαν το πλοίο και τα ενεργητικά πλήματα. Επειδή στο πλοίο υπήρχαν και βαρέλια με τρέλο, αμέσως δεν πήρε φωτιά από την πρώτη επίθεση των μαχητικών. Και λέω πρώτη επίθεση, γιατί ακολούθησαν άλλες δύο επιθέσεις. Μια ενεργητική βόμβα πέφτει κοντά στην τρύπη και προκαλεί μεγάλες ζημίες. Πολλά μικρά ιστιοφόρα πηθήσονται. Ο στόχος του αεροπλάνου ήταν το πλοίο, το οποίο εγκαταλείπεται από το πλήρωμα αλήθεια θεότητα παραμένει αναπάντητο. Ο Ζαΐνης ο Στέλιος, ο Κασαβάς ο Πατέρας, ο Καψάνης ο Σταύρος, ο Κουτσουράδης ο Νίκος, ο Κουφοπαντελής ο Ανάγιος, Μεστούσης Παντελής, ο Μόσχος ο Ιωάννης, ο Πίτακας ο Πολύδωρος, ο Σκούπαλος ο Ιωάννης, ο Σπανός ο Μάκρος, ο Τζούμας ο Σύμος, ο Ταΐμος ο Λίγος. Εθεώρησα υποχρέωσή μου να αναφέρω όλα τα πρωτοπόλια, γιατί καθένα από αυτό είναι μια ξέχαση μνήμη. Παρά τα πολλά χρόνια που πέρασαν σε κοντινούς, μακρινούς συγγενείς και φίλους της ντόπιας κοινωνίας μας και όχι μόνο. Μια Δευτέρα πριν από 74 χρόνια ο χαιρέτης αποχαιρέτησα χωρίς να το θέλω, αλλά τα είδε πάντοτε μέσα στις ψυχές και τα μυαλά μας, γιατί ήταν ένα από εμάς που τους θυμόμαστε και θα τους θυμόμαστε τόσο εμείς, όσο και οι επόμενες γενιές. Παιδιά, συμβώς τα ψηλά της εμένας. Όλοι μας είναι δυνατά. Σε γνωρίζεις από την κόψη του σπαθιού. Σαν πρώτα, αντιλωμένη,
Ο Δήμαρχος Κύου, κύριος Εμμανουήλ Γουρνούς. Ο Αντιπεριφερειάρχης Κύου, κύριος Κάρμαντζης Σταμάτης. Ο κύριος Λιμόκρητος Κωνσταντάκος. Εκπρόσωπος Τοπικού Συμβουλίου Τμήματος Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού. Εκπρόσωπος συγγενών θυμάτων από το βομβαρδισμό του πλοίου Βίριλ, κύριος Πέτρος Παντελάρας. Εκπρόσωπος Ένωσης Αποστάτων Αξιωματικών Χίου, ταξιέραγος κύριος Ιωάννης Κυρίκος. Εκπρόσωπος Συνδέσμου Εφέδρων Αξιωματικών Χείρου, κύριος Παύλος Καλογεράκης. Ο εκπρόσωπος Χιακών Αντιστασιακών Οργανώσεων, κύριος Δημήτρης Κουσκουσάκης.